Το σούτ από τον Βαρέλα, καταπληκτικό γκολ, 1-1 στο 68 τον Ουρουγουανό. Παίρνει την μπάλα, Βαρέλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει το σούτ, 1-0. Θα βγει η πάσα. Βρήκε και στον παίκτη της ακίνητου η μπάλα, γι' αυτό φωνάζει ο Ηρακλής ότι ήταν out και όχι corner. Η εκτέλεση πάλι ο Άντερσον διώχνει. Περώνε πιο μακριά, η μπάλα μένει στους γηπεδούχους, το σούτ είναι corner από την άλλη πλευρά. Νίκο Βαρέλα με το δεξί και με φάλτσο κεφαλιά έξω. Πολύ μεγάλη φάση από τον αρχηγό των Οικονόμου. Για να ξαναδούμε, ναι. Ο Οικονόμου εκεί είναι μπροστά από τον Κρόλ κρυμμένος. Βάζει το κεφάλι του. Ίσως αν αφήνει τον Κρόλ. Τώρα βέβαια τέτοια, σε όλες τέτοια λόγια. Γυρίζει ωραία με το κεφάλι. Λίγο πιο χαμηλά. Αρχικά στο 44 με το σούτο Βαρέλα που έφυγε λίγο out. Και έπειτα στο 45 με την κεφαλιά του Οικονόμου που μπλοκάρει. Λοιπόν, Νίκο Βαρέλα στην εκτέλεση με δύναμη μένει η κεφαλιά η πρώτη από τον Λουκίνα. Ξανά Νίκο Βαρέλα όπως το σουτ. Διώχνει σε κόρνερ η επέμβαση του Χουάντερσον εντυπωσιακή. Και ο Νίκο Βαρέλα στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Νίκο Βαρέλα στην εκτέλεση, η μπάλα παίρνει ύψος. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά του Νόνι. Τώρα θα διώξει ο Κυριακίδης. Σε κόρνερ στιγμιαία δράνεια. Νίκο Βαρέλα και πάλι στην εκτέλεση. Το σκηνικό ίδιο. Στην καρδιά της άμυνας από κοντά δεν υπάρχει γκολ, χέρι, επιθετικό φάουλ, χέρι του Οικονόμου. Κυκιανο κίτρινη, τους τιμώρησαν. Στο 34 ο Βαρέλα δέχτηκε πάσα από τον Ευθυμιάδη και μεσούτ έκανε το 2-0. Χριστών της Θεσσαλικής ομάδας ήταν έκδηλη, κάτι που εκμεταλλεύτηκε 4 λεπτά αργότερα ο Παπαδημητρίου, ο οποίος μεσούτ έγραψε το 5-0. Βαρέλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει το σούτ, 1-0. Κακό λάθος από τον Μελισσά και στο 19 ο Βαρέλα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει, τραυματίζεται παράλληλα. Εδώ και πάλι το λάθος το οποίο έγινε. Κρις Μάρεβιτς η πάσα η οποία βγήκε για τον Βαρέλα. Εδώ το μαρκάρισμα την ίστατη στιγμή. Ο Μπλέτσας είναι αυτός ο οποίος κλέβει την μπάλα, διορθώνουμε. Και Βαρέλα προλαβαίνει και τον Δελιζήση, σκοράρει. Η ιστορία της στο κύπελλο Ελλάδος. Έχει περάσει περιπέτειες, φέτος δεν έπαιξε με την Δόξα Δράμας που αποχώρησε. Πέρυσι την κατέβηκε η Ζάκυνθος να παίξει με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εδώ πέρασε ο Νίκο Βαρέλα, γυρίζει την μπάλα, βάζει το πόδι ο Κρόλ, δεν την βρίσκει, δεν τελειώνει η φάση, πλασάρει ο Πέτας. Αλλά τον Παπατόλικα να αποκρούσε, κόρνερ. Όπως την προηγούμενη φάση, έτσι και στο 6. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 23. Ο Ντατίδης έκανε μοιραίο λάθος και ο Οικονόμου που του έκλεψε την μπάλα έβγαλε την ασίστ στο Βαρέλα και αυτός έκανε το 0-1. Με πολύ δύναμη ο Χουάντερσον, λάθος γκολ. Προβολή από τον Γκρόλ στη λάθος έξοδο του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Ο Πολωνός ισοφαρίζει στο 59ο λεπτό και πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Ο Χουάντερσον δεν κάλυψε την αιστεία του σε αυτή την έξοδο και μέσα σε έναν όμιλο παικτών ο Γκρόλ την έσπρωξε στα δίχτυα 1-1 άλλη μια φορά. Εδώ λάθος και από κοντά ο Κρόλ με το κεφάλι. Τα λάθη πληρώνονται, τη βρήκε πολύ σωστά ο Κρόλ. Πέφτοντας μάλιστα, χάνοντας την ισορροπία του, πρόλαβε να την ακουμπήσει. Ο Ζωνοδόχοφ, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού. Η μπάλα στον Νίκο Βαρέλα, δεν κόβεται. Νίκο Βαρέλα, ο Ουρουγουανός, περνάει το γύρισμα. Η μπάλα είναι κόρνερ από το Χουάντερσον. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο. Εδώ μάλλον ο Χουάντερσον έβγαλε τη ρετσινιά του λάθους. Το γκολ που δέχτηκε με την απόκρουσή του. Το σούτ από τον Βαρέλα, καταπληκτικό γκολ, 1-1 στο 68 τον Ουρουγουανό που χάνεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. 1-1 εκπληκτικό γκολ από τον Νίκο Βαρέλα. Και δείτε γίνεται και στην εξέδρα. Ο Ουρουγουανός σκοράρει και στην Ζάκυνθο πανηγυρίζουν. Εκπληκτικό γκολ του Θωρέα, η μπάλα
το δεξί πόδι. Αυτή τη φορά βάλε πολύ καλά το σώμα του. Και στο 67 ξανά η βαθιά μπαλιά. Το κοντρόλ με το δεξί ελευθερώνει από τον Ντελέγε. Και μπάλα στα δίχτυα τώρα βέβαια. Η μπαλιά είναι από τον Οικονόμου. Δεν έχουμε εικόνα για το αν ήταν ο Σάιτς ξεκίνημα της φάσης. Ο βοηθός σημασία έχει άφησε κάτω την σημαία. Με καρδιά την προσπίση στον Αντελέγε. Εκτέλεσε το corner. Αυτή τη φορά ο Καλυβοκάς κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά. Αλλά οι νησιώτες ουσιαστικά σφράγισαν τη νίκη τους με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Βαρέλα που βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα έκανε το 3-0 στο 53, κόβοντας τα πόδια των Θεσσαλών, που πραγματοποίησαν τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση. Θα περάσει μέσα ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα κοντά στο 1-1. Σταματάει την μπάλα γιατί θέλει να τη φέρει στο αριστερό. Στο δεξί προσπαθεί να περάσει στη συνέχεια την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπλάζης. Δεν θα τα καταφέρει. Πρώτη φορά στον πάγκο της τον Αλέξη Αλεξίου και κατέκτησαν την πέμπτη νίκη τους στους 7 τελευταίους αγώνες. Για τους γηπεδούχους το άγχος έφυγε νωρίς, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Κρισμάρεβιτς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βαρέλα. Στο 34 η Ζάκυνθος έφτασε πολύ κοντά στους. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί και με χάτρικ στο 82 έπιασε κοιμόμενη την άμυνα της Αναγέννης ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Η απογοήτευση στα πρόσωπα του. Το χρυσό γκολ για τη Ζάκυνθο ήρθε στο 87. Ο Βαρέλα αυτή τη φορά εκτέλεσε πλάγι out. Ο Καλυβοκάς έπιασε το σουτ. Η μπάλα χτύπησε σε σώμα αμυντικού και άλλαξε. Το και πήραν το τρίποντο από μία ακόμα στημένη φάση. Στο 78 μετά από κόρνερ ο Καλυβοκάς έκανε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό. Venemos en serio. Este es zona los aletas.